Για τέταρτη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε διάρρηξη στο σεισμολογικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πίδι μεγάλο σπάσανε λαμαρίνα από τρία εδώ πέρα. Και μάλιστα την ώρα που το χτυπήσαν αυτό, το πιάσαμε το σεισμογράφο τα χτυπήματα. Πέρα από το σεισμογράφο και είδαμε και την ώρα. Ήταν Κυριακή πρωί 11 η ώρα. 11 και 20 θα εγώ εδώ πάνω, γιατί κοπανίσανε και ευτυχώς δεν προλάβανε να πάρουν πάρα πολλά πράγματα. Το σεισμολογικό κέντρο της Πάτρας στις τελευταίες 15 ημέρες έχει μπει στο στόχαστρο επιτηδίων. Μάλιστα χρησιμοποίησα μέχρι και αυτοκίνητο για να ρίξω συγκεκριμένη σιδερένια πόρτα. Τρεις φορές έχουν πέσει με κυμηφορτηγό, αγροτικό, έχουν μπάσει μέσα την πόρτα και έχουν βουτήξει πράγματα. Την τελευταία φορά βέβαια είχαμε γεμίσει την αποθήκη μέσα με μάτια και τους έπιασε κάμερα και πήγανε. Βλέπετε εδώ πέρα την πόρτα. Την κολλάμε, την παίρνουμε μέσα. Αυτή τη φορά όμως χτύπησε ο συναγερμός και έτσι ενώ οι διαρρήκτες είχαν ήδη σπάσει την πόρτα, άλλαξαν γνώμη και έφυγαν. Βάλαμε τριπλές δέσμες με υπέρυθρες και μόλις σπάσανε την πόρτα μπήκαν μέσα να βάλει ο συναγερμός. Αυτό πράγμα το θεωρώ γελίο. Σε μια Παναπιστημιούπολη του 2011, εγώ να αγωνίζομαι τώρα 20 χρόνια να φέρω ακριβό εξοπλισμό στο εργαστήριο και να τα χάνω όλα μέσα ένα βράδυ. Τα καλώδια τα οποία κλέψανε την προηγούμενη φορά είχαν αξία πάνω από 250.000 ευρώ, γιατί είναι εξειδικευμένα καλώδια σεισμολογικά. Οι ζημιές από τις τρεις τελευταίες διαρρήξεις ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, ενώ προημερών είχαν κλαπεί μηχανήματα μεγάλης αξίας και καλώδια που στοίχιζαν 250.000 ευρώ. Δεν είμαστε λειτουργικοί πλέον. Δηλαδή όταν την άλλη φορά μας κλέψανε 15 υπολογιστές, την άλλη φορά μας κλέψανε 5 σεισμογράφους, την προηγούμενη εβδομάδα μας κλέψανε 250.000 ευρώ καλώδια. Δεν είμαστε και εδώ πέρα NASA να αντικαταστούμε συνέχεια τα πράγματα αυτά. Πρέπει να είναι Ρωμά, για να μην πω τη λέξη γύφτος, διότι ξέρετε υπάρχουν και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί αυτά μας μαράνουν, οπότε από την έκφραση Ρωμά. Τα παίρνουν και τα πουλάνε σε μάδρες, καίγοντας τα, παίρνουν το χαλκό και τα πουλάνε σε μάδρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον καθηγητή σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Νάκη Τσελέντη, δεν δίστασαν να αφαιρέσουν ακόμη και πετρέλαιο. Το γελίο γεγονός είναι ότι πίσω έχουν μια μεγάλη γεννήτρια. Μια μέρα πιάσαμε ένα Ρωμά, για να πω τη λέξη γύφτος, και εκτεθώ, ο οποίος έπαιρνε να κλέβει πετρέλαιο. Τον πιάνουν οι συνεργάτες μου. Τον πάμε στην αστυνομία και μετά από δύο μέρες τον αφήνουν ελεύθερο. Ο κύριος Τσελέτη ζητά τη λήψη μέτρων, καθώς το εργαστήριό του έχει γίνει στόχος διαρρηκτών και μάλιστα σε ένα χώρο που λόγω του ασύλου δεν μπορεί να επέμβει η αστυνομία. Ο κύριος αστυνομικός διευθυντής, τον οποίο παίρνουν και ακριβοθόρητος, γιατί έχω πάρει τρεις φορές τηλέφωνο να τον βρω και δεν τον έχω βρει. Τόσο δύσκολο να στείλει δύο ανθρώπους σε συγκεκριμένα μέρη όπου ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πουλάνε τα σίδερα, το χαλκό και αυτά, και να κάνει μια έρευνα εκεί πέρα. Τόσο δύσκολο είναι.